κύριοι. Πάμε στη Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία, την κυρία Χριστίνα Φουρέντζου, καθώς χθες το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τροποποίηση του σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες για την αγορά τροχοκαθίσματος. Αυξάνονται οι τύποι των επιχορηγημένων τροχοκαθισμάτων. Πάμε να μας τα πει όλα η κυρία Φουρέντζου, βεβαίως για όσους ενδιαφέρει το θέμα. Καλό μεσημέρι, κυρία Φουρέντζου. Γεια σας, κυρία Σάβα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σαφώς αν αυξηθούν και οι τύποι, θα πρέπει να αυξηθεί και το ποσό, διότι όσο καλύτερος είναι ο τύπος, πιο εξελιγμένος, θα είναι και πιο ακριβό, σωστά, το τροχοκάθισμα. Να πούμε καταρχήν ότι οι άνθρωποι με κινητικές αναπηρίες που χρειάζονται έναν τροχοκάθισμα για τη διακίνησή τους, αποτελεί δικαίωμα τους το να έχουν πρόσβαση σε αυτόν το αγαθό, το τροχοκάθισμα. Και στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, εφαρμόζεται και υλοποιείται αυτό το σχέδιο, το οποίο είναι εγκριμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο και τροποποιείται όποτε χρειαστεί. Γι' αυτό και χθες κρίθηκε απαραίτητη τροποποίηση του για να διευρυνθεί. Παρέχεται δηλαδή σε άτομα με σοβαρές κινητικές αναπηρίες, αντιλαμβάνεστε, για σκοπούς διευκόλυνσης της διακίνησης τους, είτε στο σπίτι, είτε και σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και για τα παιδιά στο σχολείο τους, γιατί υπάρχει συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας σε αυτό το θέμα. Επιχορηγείται λοιπόν ένα ποσό για την αγορά του τροχοκαθίσματος και υπάρχουν διάφοροι τύποι στην αγορά, διότι οι ανάγκες κάθε ανθρώπου δεν είναι ίδιες. Γι' αυτό και υπάρχουν διαφορετικοί τύποι. Γίνεται αξιολόγηση από τις κρατικές φυσιοθεραπεύτριες για το ποιος είναι ο καταλληλότερος τύπος ανάλογα με τα δεδομένα και την αναπηρία που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος. Συστήνεται ο ορθός τύπος που θα τον διευκολύνει τον καθένα για τη διακίνησή του. Και με τη χθεσινή απόφαση από 7 τύπους τροχοκαθισμάτων που υπήρχαν μέχρι χτες, έχει εγκριθεί η διεύρυνση τους σε 13 τύπους. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι έχει προσθεθεί το πολύ ελαφρύ τροχοκάθισμα, το οποίο παρέχεται ως δεύτερο τροχοκάθισμα σε άτομα τα οποία το χρειάζονται για να το παίρνουν μαζί τους στο αυτοκίνητο τους, να το φορτώνουν, να το φορτώνουν και να το χρησιμοποιούν εκτός του σπιτιού τους. Είναι πολύ ελαφρύ, λιγότερο από 4 κιλά. Είναι ένας νέος τύπος που είναι πολύ εύκολο για αυτόν που το χρειάζεται να το χρησιμοποιεί. Ναι. Επίσης έχουν προσθεθεί τα ηλεκτροκίνητα σκούτερ. Υπάρχουν 3 τύποι μικρών, μεσαίων και μεγάλων, τα οποία νόμιμα διακινούνται σε δημόσιους δρόμους. Μπορούν να χρησιμοποιούνται οι 2 τύποι και στο σπίτι και στο εξωτερικό. Ο 3ος τύπος μόνο για το δρόμο. Είναι το πιο μεγάλο. Και η επιχορήγηση για αυτά τα σκούτερ αρχίζουν από 1.700 ευρώ για το μικρό, προχωρούν σε 3.250 για το μεσαίο και σε 3.850 για το μεγαλύτερο. Τώρα, κυρία Φουρέντζου, αυτά τα ποσά που μας δίνεται αναλόγως και του τύπου καλύπτουν το ποσό του κόστους των τροχοκαθισμάτων ή των σκούτερ ή θα χρειαστεί να πληρώσουν, δεν ξέρουμε τις τιμές, για να δούμε κιόλας αν είναι ένα σεβαστό ποσό, αν είναι στην ολότητά του το ποσό. Καλύπτουν για τους περισσότερους τύπους από τους 13, η επιχορήγηση του κράτους καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την αξία του τροχοκαθίσματος. Και κάθε πότε μπορεί δικαιούχος να πάρει τη χορηγία, δηλαδή αν πήρε πριν 2 χρόνια, θα μπορεί τώρα και με τους νέους τύπους να διεκδικήσει χορηγία για αλλαγή. Εάν χρειάζεται έναν νέο τύπο τον οποίο δεν είχε πάρει, ναι, μπορεί να αιτηθεί. Εάν όμως είναι για τον ίδιο τύπο τροχοκαθίσματος που έχει, το σχέδιο προβλέπει ότι κάθε 5 χρόνια γίνεται αντικατάσταση ή στα περίπτωση των ηλεκτροκίνητων κάθε 7 χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι το ποσό το οποίο έχει αυξηθεί το ανώτατο όριο στις 15.000 χτες με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αφορά ηλεκτροκίνητα τροχοκαθίσματα τα οποία έχουν ενσωματωμένο και ορθοστάτη. Δηλαδή, μπορεί το άτομο να διακινείται με το να το χειρίζεται το ίδιο, γι' αυτό είναι ηλεκτροκίνητο, αλλά ταυτόχρονα, εάν κάποιος έχει και την ανάγκη να τον σηκώνει ο μηχανισμός ορθοστάτης που λέμε, ο μηχανισμός του ηλεκτροκίνητου τροχοκαθίσματος που είναι ενσωματωμένος, για να μπορεί να είναι και όρθιος για σκοπούς υγείας, όπως χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες αποκατάστασης του καθενός. Σε αυτήν την περίπτωση είναι το ηλεκτροκίνητο τροχοκάθισμα, το οποίο επιχορηγείται με 13.500 μέχρι χτες,
με την τροποποίηση του που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, να ανεβαίνει το ανώτατον όριο στις 15.000, ανταποκρινόμενοι κιόλας στις τιμές της αγοράς. Ή αξιολογείται, όπως και στο πρόσφατο παρελθόν, σε ιατροσυμβούλιο, να δείτε αν χρειάζεται αυτόν τον τύπο, αν χρειάζεται να το σηκώνει κλπ. Ή επειδή, όπως το είπε και η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, είναι δικαίωμά τους. Και αυτό το δικαίωμα παρέχουμε κι εμείς με αυτή τη διευκόλυνση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη. Το τροχοκάθισμα ενός σκούτερ ή περνάνε και εδώ από ιερά εξέταση, όχι, κυρία Φρέτζου. Εντάξει, δεν είναι ιερά εξέταση ούτως ή άλλως. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, κυρία Φρέτζου. Είναι αντιληπτό, φαντάζομαι. Εν πάση περιπτώσει, για την αγορά τροχοκαθίσματος, όχι. Δεν απαιτείται αξιολόγηση στα κέντρα αξιολόγησης αναπηρίας. Εξάλλου, οι άνθρωποι οι οποίοι αιτούνται βοήθεια για τροχοκάθισμα είναι συνήθως άτομα τα οποία ήδη έχουν εγκριθεί για επίδομα, γιατί έχουν βαριά γεννητική αναπηρία ή παραπληγία ή τετραπληγία. Ωραία. Άρα χρειάζεται μόνο η σύσταση από κρατική φυσιοθεραπεύτρια. Κάτι τελευταίο, κυρία Φλουρέντζου, επειδή τώρα δεν πάει καιρό που έχετε σωματωθεί και εσείς στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλάζει κάτι σε σχέση και με την επιδοματική πολιτική, με διάφορα άλλα που μπορεί να παρέχει το τμήμα σε άτομα με αναπηρίες? Έχουμε πολλούς στόχους και πολλά νέα σχέδια. Με την ένταξή μας από τον Ιανουάριο στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, αντιλαμβάνεστε ότι οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού έχουν συγκεντρωθεί σε έναν Υφυπουργείο. Μαζί με τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και με την υπηρεσία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, είμαστε μια μαζεμένες οι υπηρεσίες που εξυπηρετούμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Υπάρχουν πολλοί στόχοι, πολλά σχέδια. Είμαστε σε διαβούλευση με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων για έναν καινούριο έργο που θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε και στην Κύπρο τις υπηρεσίες του προσωπικού βοηθού και του συμβούλου. Είναι καινούργιες υπηρεσίες οι οποίες δεν υπήρχαν και τώρα θα ενταχθούν. Και είμαστε όλοι σε συνεργασία με τις από το φροντιστή. Πολύ αισιόδοξοι. Πέρα από το φροντιστή, ναι. Μάλιστα. Είναι καινούργιες υπηρεσίες πέρα από τη φροντίδα. Μάλιστα. Και με την ευκαιρία, κυρία Σταύρα. Παρακαλώ, ναι. Με την ευκαιρία που μας ακούει το κοινό, σε περίπτωση που κάποιος δεν το έχει πληροφορηθεί, τρέχει από τις 2 Μαΐου το σχέδιο μας για την επιχορήγηση διακοπών. Τα άτομα με αναπηρίες δικαιούνται επιχορήγηση για να απολαύσουν διακοπές στα ορεινά ή στα παράλια, οποιοδήποτε ξενοδοχείο, για διαμονή και διατροφή. Για όλη την περίοδο, όχι μόνο για το καλοκαίρι, είναι ανοιχτό για μέχρι το Δεκέμβριο. Και όσοι δεν το έχουν πληροφορηθεί, ευχαρίστως να πάρουν τα έντυπα μας, άρα, να τα συμπληρώσουν Φρέντζ, και να υποβάλουν έντυπα. Τι απαιτείται, να λαμβάνει κάποιο επίδομα από το τμήμα αυτό, για να, και να ενημερώσει το ξενοδοχείο το οποίο επιθυμεί το ίδιο στις μέρες που θέλει κλπ. Ότι είναι ενήμερη, δηλαδή, πώς γίνεται, δώστε μας τη διαδικασία, έτσι εντάξει. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό σχέδιο. Οι δικαιούχοι είναι είτε λήπτες των επιδομάτων του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, είτε λήπτες του αναπηρικού επιδόματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δηλαδή από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. Τώρα, το πώς θα αξιοποιηθεί κάποιος το ποσό... Επί συνόλου, πώς είναι, αν θέλετε, οι συμπολίτες μας που είναι λήπτες αυτών των επιδομάτων? Είναι περίπου 15.000 άτομα οι λήπτες επιδομάτων, αναπηρικών επιδομάτων στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Και από τις δύο υπηρεσίες. Λοιπόν, ο τρόπος χρησιμοποίησης της επιχορήγησης είναι πολύ απλός και ευέλικτος. Δηλαδή, όταν θα εγκριθεί κάποιος, θα κάνει τις διακοπές του με δική του επιλογή σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο φτάνει να είναι εγκεκριμένο ξενοδοχείο από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Θα κάνει την επιλογή του για όσες διανυκτερεύσεις θέλει, να κάνει την κράτησή του όπου θέλει, όποτε θέλει, και παρουσιάζοντας το αποδεικτικά στοιχεία τιμολόγιων και αποδείξεις πληρωμής, θα πάρει το ποσό που δικαιούται. Αλλά δεν υπάρχει ανάγκη. Είναι 300 ευρώ για έναν άτομο, 500 ευρώ αν πηγαίνει με σύνοδο, οποιοδήποτε σύνοδο χρειάζεται, και 700 άτομα αν είναι άτομο που πάει με την οικογένεια του, με ανήλικα τέχνα. Εφάπαξ αυτό το ποσό. Είτε μείνει 2 εβδομάδες, είτε 2 μέρες. Ναι. Μάλιστα. Σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο επιθυμεί. Δεν χρειάζεται, δεν είμαστε συμπλημένοι με συγκεκριμένα ξενοδοχεία, γι' αυτό λέω εσείς ότι είναι το ευέλικτο. Αποδεικτικό θέλετε να δείτε, αν πήγε μόνος με συνοδό, με την οικογένεια και αναλόγως. Το ποσό είναι εφάπαξ. Εσείς βλέπετε διαμονή, είτε βλέπετε 10 μέρες ή 2 μέρες σε όποιο ξενοδοχείο, θα δώσετε το ποσό. Θα πάρει έγκριση για συγκεκριμένο ποσό, ανάλογα αν είναι μονήρης ή με συνοδό ή με οικογένεια. Ναι, και αλλά μετά είναι το ποσό. Αν είναι μονήρης, δεύτερο αν είναι με συνοδό και τρίτο με οικογένεια. Ασχέτως το που έμεινε, πόσες μέρες έμεινε κλπ. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ελεύθερη επιλογή του κάθε ενός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φρέντζ. Να κάνει τις διακοπές του όπως θέλει.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τώρα και συγκρίσεις